Κύριε Υπουργέ, φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη η συγκίνησή μου, αλλά και βαριά η ευθύνη της ανάληψης αυτού του πολύ κρίσιμου πόστου στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η μετανάστευση διαχρονικά, ακόμα περισσότερο σήμερα, είναι ένα ζήτημα που απασχολεί την ελληνική και συνολικά τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και βρέθηκε και τις τελευταίες εβδομάδες ξανά πάρα πολύ στην επικαιρότητα. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω από την καρδιά μου και εκ μέρους και του Πρωθυπουργού μας τον απερχόμενο Υπουργό για την μεγάλη του προσφορά να βρίσκεται εδώ στο τιμόνι της πολιτικής αυτές τις τελευταίες πέντε εβδομάδες σε μια περίοδο πραγματικά πολύ πυκνή γεγονότων, καθώς και όλους εσάς, και την ηγεσία και τους τα στελέχη του Υπουργείου, διότι αποδείξατε για μια ακόμα φορά ότι υπάρχει συνέχεια στο κράτος, ότι η ελληνική δημόσια διοίκηση με όλα αυτά τα προβλήματα και κατά καιρούς έτσι, δικαιολογημένες, συχνά όμως και άδικες επικρίσεις, είναι εδώ, σταθερά να κρατάει την χώρα όρθια απέναντι σε όλες τις μεγάλες προκλήσεις. Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, για τη μεγάλη τιμή που μου έκανε να με εμπιστευτεί σε αυτό το κρίσιμο πραγματικά πόστο. Αντιλαμβάνομαι αυτή την α, θέση ε, ως κάτι πάρα πολύ πραγματικά Σημαντικό. Προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος φιλελεύθερος, αλλά όπως έχω πει και άλλη φορά, είμαστε ανθρωπιστές, αλλά δεν είμαστε αφελείς. Και νομίζω αυτή την ισορροπία χρειάζεται πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας, σε μια πολιτική που υπήρξε αποτελεσματική μέχρι σήμερα, αυτή την περασμένη τετραετία, και σε αυτό να ευχαριστήσω ε, όλους όσους υπηρέτησαν τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Προφανώς, την αγαπητή φίλη με την οποία θα συνεργαστούμε το αμέσως επόμενο διάστημα. Είμαστε πολύ στενοί φίλοι έτσι κι αλλιώς. Και πολιτικά και προσωπικά τη Σοφία Βούλτεψη. Όλους όσους εργάστηκαν για αυτή την επιτυχία που είχαμε. Να βάλουμε μία τάξη σε έναν χώρο που πραγματικά παραλάβαμε το 2019 πολύ μεγάλα προβλήματα. Πιστεύω λοιπόν και εγώ ότι πρέπει να επιμείνουμε στην πολιτική την αυστηρή αλλά δίκαιη και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε τις πολιτικές ένταξεις, να δούμε τα ζητήματα της νόμιμης μετανάστευσης, της διεθνούς εικόνας της χώρας και των ευρωπαϊκών λύσεων, ξεκινώντας βεβαίως από την τελευταία επιτυχία της Συμφωνία του Λουξεμβούργου. Έχουμε μπροστά μας την επικύρωσή της από το Ευρωκοινοβούλιο. Θα είναι μια δύσκολη μάχη. Έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας που δεν θα είναι για πάντα ανοιχτό, διότι σε ένα χρόνο, τέτοια εποχή του χρόνου, έχουμε ευρωεκλογέ. Άρα θα πρέπει να τρέξουμε γρήγορα τώρα με την Ισπανική α, Προεδρία που έρχεται για αυτή την επικύρωση. Εμείς αντιλαμβανόμαστε την συμφωνία ως ένα βήμα. Όχι καταληκτικό, όχι ο τελικός προορισμός, αλλά είναι ένα πρώτο βήμα που σίγουρα. Το έχει πει και ο Πρωθυπουργό, είναι καλύτερο από το υπάρχον καθεστώ. Και δίνει προοπτικέ για να πάμε ακόμα καλύτερα. Κατανοώ του επικριτέ. Προφανώ, ποτέ δεν μπορεί ένα προϊόν συμβιβασμού να ικανοποιήσει του πάντε. Αλλά έτσι λειτουργεί η Ευρώπη και έτσι προχωρά. Έχουμε πραγματικά πολύ δρόμο μπροστά μα. Σα θέλω όλου δίπλα μα σε αυτή την προσπάθεια. Η δικιά μου η πόρτα του Υπουργικού Γραφείου, όπως το συνηθίζω άλλωστε, είναι πάντα ανοιχτή ε, για να συζητήσουμε και να είμαστε σε επαφή στενή για όλα όσα χρειάζονται. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και εγώ, όπως το έκανε και ο Υπουργός, για την ε, μεγάλη προσπάθεια που έχετε καταβάλει, ενίοτε υπό πολύ δύσκολες συνθήκες, με ε, όχι πάντα ε, τις ε, αντίστοιχες, να πούμε, ε, ανταμοιβέ που χρειάζεται, αλλά εδώ βρισκόμαστε για να υπηρετήσουμε πρωτίστως το δημόσιο συμφέρον. και έτσι θα προχωρήσουμε και έτσι θα επιμείνουμε. Είμαστε μια κυβέρνηση σκληρή δουλειά. Δεν υπάρχει κανένα, καμία περίοδο χάριτο, κανένα μήνα του μέλητο. Σηκώνουμε τα μανίκια και ξεκινάμε γρήγορα μπροστά. Περιμένω στη συνέχεια να ολοκληρώσουμε τις ενημερώσεις από την ηγεσία. Για μια ακόμα φορά να ευχαριστήσω τον Υπουργό που πραγματικά τίμησε αυτήν την θέση και θέλω να πιστεύω ότι θα παραμείνουμε σε στενή επαφή δύο. για να συνεχίσουμε και εκ του σύνεγγες αυτή την πορεία. Να είστε όλοι καλά και πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. <ΣΣ> ありがとうございしました。<laughs>